Η Κύπρος, λόγω της γεωγραφικής της θέσης, αποτελεί ιδανικό μεταναστευτικό κόμβο για εκατομμύρια πουλιά που χρησιμοποιούν το νησί είτε για να διαχυμάσουν είτε σαν σταθμό ξεκούρασης, ώστε να συνεχίσουν προς άλλους προορισμούς. Η ραγδαία οικιστική και τουριστική ανάπτυξη των τελευταίων ετών αποτέλεσε και συνεχίζει να αποτελεί αρνητικό παράγοντα όχι μόνο για τα μεταναστευτικά πουλιά, αλλά και για τα επιδημητικά, καθώς μειώνονται όλο και περισσότερο τα ενδιαιτήματά τους, δηλαδή οι περιοχές που προσφέρουν τροφή, νερό, κάλυψη, αλλά και θέσεις φωλιάσματος. Το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Natura 2000, με τη θέσπιση οδηγιών για τη δημιουργία δικτύου ζωνών ειδικής προστασίας των άγριων πτηνών, καθώς και τόπους κοινοτικής σημασίας για όλα τα άλλα είδη πανίδας και χλωρίδας, προσπαθεί να αναστρέψει αυτή την αρνητική τάση και να προστατέψει επαρκώς το περιβάλλον σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κάθε χώρα μέλος είναι υποχρεωμένη να ορίσει ένα αριθμό περιοχών οι οποίες περιέχουν είδη που περιλαμβάνονται στις δύο οδηγίες με σκοπό την προστασία των ειδών και την ανάληψη δράσεων προστασίας, διατήρησης και βελτίωσης των ενδιαιτημάτων τους. Οι περιοχές αυτές σήμερα καλύπτουν περίπου το 18% του εδάφους της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην Κύπρο έχουν επιλεχθεί μέχρι σήμερα και έχουν γίνει αποδεκτές από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 63 περιοχές, οι οποίες καλύπτουν περίπου το 28% της ελεύθερης Κύπρου και εμπίπτουν στις ευρωπαϊκές οδηγίες για τους οικότοπους και τα πουλιά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχρηματοδοτεί μέσω του προγράμματος LIFE έργα που έχουν στόχο την προστασία της φύσης και τη λήψη μέτρων για προστασία των διαφόρων ειδών και οικοτόπων. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, το έργο LIFE for Birds, βελτίωση των παιδινών δασικών οικοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο, έχει εξασφαλίσει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE με στόχο την υλοποίηση δράσεων που θα βελτιώσουν τις συνθήκες διαβίωσης επιλεγμένων πτηνών σε τρεις ζώνες ειδικής προστασίας. Την περιοχή Κόσι Παλουρόκαμπος, την περιοχή Ποταμός Παναγίας Στάζουσας και το Κάβο Κρέκο. Οι κύριοι στόχοι του έργου αυτού είναι να εφαρμόσει μέτρα διατήρησης και διαχείρισης, τα οποία θα βελτιώσουν ουσιοδώς τις οικολογικές συνθήκες για τα επιλεγμένα είδη πτηνών, να αναδείξει τα πλεονεκτήματα που θα προκύψουν από την υιοθέτηση μιας διαφορετικής προσέγγισης στη διαχείριση των δασών, η οποία θα λαμβάνει υπόψη τις ανάγκες των πουλιών τα οποία διαμένουν μόνιμα ή επισκέπτονται τα δάση, και να συνεισφέρει στην ενίσχυση της ευαισθητοποίησης του κοινού ως προς την ανάγκη της διατήρησης των άγριων πουλιών και των βιοτόπων τους, την καταπολέμηση της λαθροθυρίας και ειδικότερα της παράνομης παγίδευσης μέσα στις ευρύτερες περιοχές του έργου. Η περιοχή της Κόσης αποτελείται κυρίως από επίπεδα εδάφη τα οποία πλαισιώνουν χαμηλή λόφη με φρυγανώδη βλάστηση, ενώ σε κάποια σημεία απαντώνται απότομες βραχώδεις ή αργυλώδεις πλαγιές με μικρά φαράγγια. Η βροχόπτωση στην περιοχή είναι αρκετά χαμηλή, γεγονός που την κατατάσσει στις ξηρότερες περιοχές του νησιού. Η δημιουργία αναβαθμίδων και η αντικατάσταση της φυσικής βλάστησης με ξενικά δασικά είδη που έγινε λόγω λανθασμένων δασικών πρακτικών του παρελθόντος είχε ως αποτέλεσμα την κατακράτηση του νερού στις πλαγιές, εμποδίζοντας το να φτάσει στα αργάκια και να τροφοδοτήσει τους μικρούς χήμαρους της περιοχής. Σε αυτή την περιοχή διαχυμάζουν ή ζουν για να παράγονται είδη όπως η αετογερακίνα, η πέρδικα, ο καστανοτσιροβάκος, ο κορυδαλός, η σκαλιφούρτα και η χρυσοκαρακάξα, η οποία ως μετανάστης αναπαραγωγής έρχεται την άνοιξη από την Αφρική για να φωλιάσει στους χωμάτινους όχθους των μικρών φαραγγιών της περιοχής. Η φραγκολίνα ανήκει στην οικογένεια των φασιανίδων, στην οποία ανήκει και η πέρδικα. Είναι ηθαγενές επιδημητικό είδος, δηλαδή όχι μόνο αναπαράγεται, αλλά παραμένει στην Κύπρο ολόχρονα. Η Κύπρος είναι η μόνη ευρωπαϊκή χώρα στην οποία συναντάμε άγριο πληθυσμό της φραγκολίνας. Οι μειωμένες ανθρώπινες δραστηριότητες αλλά και η σχετικά περιορισμένη οδική πρόσβαση καθιστούν την περιοχή Κόσι Παλουρόκαμπος ιδανικό χώρο για τη φιλοξενία και αναπαραγωγή όλων των επιλεγμένων ειδών πουλιών.
Η περιοχή ποταμός Παναγίας Στάζουσας είναι ημιορεινή και βρίσκεται στους πρόποδες του όρους Σταυροβουνίου. Διχοτομείται από ένα μικρό ποταμό, η κήτη του οποίου καλύπτεται με πυκνή βλάστηση τρεμιθιών και αροδάφνων, στην οποία βρίσκουν καταφύγιο αρκετά είδη πτηνών. Οι λόφοι κατά μήκος του ποταμού καλύπτονται με χαμηλά φρύγανα, κυρίως μαζού και θυμαριού, ενώ στις επίπεδες περιοχές απαντώνται μικροί αγροί με κριθάρι και ελαιόδεντρα. Η άγρια βλάστηση στην περιοχή αποτελείται κυρίως από τραχεία πεύκη, κυπαρίσια, αγριοελιές, σχοινιές και μοσφυλιές. Σημαντικά είδη που φωλιάζουν στην περιοχή αποτελούν η χρυσοκαρακάξα και η ενδυμική σκαλιφούρτα. Η σκαλιφούρτα είναι ενδυμικό είδος που αναπαράγεται μόνο στην Κύπρο και συχνάζει σε ανοιχτούς χώρους αλλά και σε δασωμένες και κατοικημένες περιοχές με μεγάλο εύρος υψόμετρου. Τρέφεται αποκλειστικά με έντομα. Ένα άλλο είδος που συναντούμε κατά τις μεταναστευτικές περιόδους στην περιοχή είναι ο παγκοσμίως απειλούμενος στεπόκυρκος, Κύρκους μακρόουρους. Επιδημητικά είδη είναι μεταξύ άλλων η αετογερακίνα που φωλιάζει στην περιοχή και ο σπιζαετός που χρησιμοποιεί την περιοχή προς εξεύρεση λίας. Η έλλειψη νερού κυρίως στους καλοκαιρινούς μήνες αποτελεί τον κυριότερο αρνητικό παράγοντα για τη διατήρηση της πτηνοπανίδας στην περιοχή και ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος είναι η εφαρμογή μέτρων που θα βελτιώσουν τη διαθεσιμότητα νερού και τροφής στην περιοχή. Καθώς η μέρα βρίσκεται προς το τέλος της και ο ουρανός στην ατμόσφαιρα φορά τα πιο ζεστά του χρώματα, τα πουλιά στην περιοχή αρχίζουν να γυρίζουν στις θέσεις που κουρνιάζουν, βρίσκοντας καταφύγιο είτε στο έδαφος είτε στα κλαδιά των δέντρων. Μια άλλη ομάδα πτηνών, τα νυχτόβια, θα βγουν από τους κρυψώνες τους προς αναζήτηση τροφής. Η κουκουβάγια είναι μόνιμος κάτοικος του νησιού όπως και το ανθρωποπούλι. Βγαίνουν τη νύχτα προς αναζήτηση τροφής, ενώ κατά τη διάρκεια της ημέρας κουρνιάζουν σε κουφάλες δέντρων, μικρές σπηλιές ή και τρύπες χαλασμάτων. Ένα άλλο είδος που συναντάμε στην περιοχή κατά τη διάρκεια της νύχτας είναι η γιδοβυζάστρα, που φωλιάζει σε σημαντικούς αριθμούς στην περιοχή και έρχεται ως μετανάστης αναπαραγωγής από την Αφρική, όπου διαχυμάζει. Η τρουλουρίδα αναπαράγεται στην περιοχή και προτιμά γυμνές εκτάσεις με πολύ αραιή χαμηλή βλάστηση. Βρίσκεται σε μικρούς αποκομμένους πληθυσμούς σε όλη την Κύπρο, με τους μεγαλύτερους αριθμούς να βρίσκονται στη Μεσαωρία. Η περιοχή του Κάβο Κρέκο βρίσκεται στα νοτιοανατολικά της Κύπρου μεταξύ Αγίας Νάπας και Παραλιμνίου. Η περιοχή αυτή διαδραματίζει σημαντικό ρόλο για τα μεταναστευτικά πουλιά που προσεγγίζουν την Κύπρο ερχόμενα από την Αφρική, την Ευρώπη και την Ασία. Από γεωλογικής πλευράς, το Κάβο Κρέκο αποτελείται από υφαλογενή ασβεστολιθικά πετρώματα, ενώ κοντά στη θάλασσα υπάρχουν γυμνοί άγωνοι βράχοι, στις σχισμές των οποίων βρίσκουν καταφύγιο πολλά είδη πουλιών. Η βλάστηση στην περιοχή αποτελείται κυρίως από μακία βλάστηση με κύριο είδος τον αόρατο, ενώ σε αρκετά σημεία κυριαρχεί η φρυγανώδης βλάστηση. Στην περιοχή έχουν εντοπιστεί γύρω στα 400 είδη φυτών, από τα οποία τα 14 είναι ενδυμικά. Στην πανίδα της περιοχής περιλαμβάνονται διάφορα είδη θελαστικών όπως η αλεπού, ο λαγός και ο σκανζόχυρος. Υπάρχουν επίσης διάφορα είδη αρπετών, καθώς και μια μεγάλη ποικιλία πεταλούδων. Στο Κάβο Κρέκο ζουν και αναπαράγονται είδη όπως η πέρδικα, ο κορυδαλός, ο γαλαζοκότσιφας, ο δουλαπάρης, η σκαλιφούρτα και ο τρυπομάζης, ο οποίος συχνάζει σε πυκνές θαμνώδεις περιοχές και τρέφεται κυρίως με έντομα. Από τα μεταναστευτικά είδη που επιλέγουν την περιοχή είναι η δακανούρα, ο μελισσοφάγος και η αλκιόνη, η οποία εμφανίζεται τακτικά και σε καλούς αριθμούς στην περιοχή του Κάβο Κρέκο. Ο πληθυσμός της αλκιόνης έχει μειωθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια λόγω της εντατικής τουριστικής ανάπτυξης και της απώλειας των ενδιαιτημάτων της στην παράκτια ζώνη.
Το Κάβο Κρέκο θεωρείται επίσης μια από τις καλύτερες τοποθεσίες Παγκυπρίως, όπου καταγράφεται κατά την περίοδο μετανάστευσης ο Στεπόκυρκος Κύρκους Μακρόουρους. Η αποκατάσταση των φυσικών οικότοπων, καθώς και η ενίσχυση του πληθυσμού των άλλων ειδών πουλιών, θα ευνοήσουν τη σύντομη παραμονή του κατά την περίοδο μετανάστευσης και θα αυξήσουν τις πιθανότητες επιβίωσης του για το μακρύ μεταναστευτικό του ταξίδι. Οι κυριότερες απειλές που υφίστανται τα πουλιά στις τρεις περιοχές είναι η εποχιακή μείωση της διαθέσιμης τροφής και επιφανειακού νερού, οι δασικές πυρκαγιές κυρίως κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η παράνομη παγίδευση με τη χρήση ξόβεργων και δικτύων, η παρουσία σκύλων για εκπαίδευση σε περιόδους αναπαραγωγής, η αυξημένη πρόσβαση, οι κλιματικές αλλαγές και η ξηρασία. Ο κατακερματισμός των οικότοπων με τη διάνοιξη δρόμων και την ανέγερση μεμονωμένων κατοικιών, καθώς και η εκτεταμένη χρήση ζυζανιοκτώνων από τους γεωργούς, είναι ένας άλλος αρνητικός παράγοντας για τη διαβίωση της ψινοπανίδας στις περιοχές του έργου. Η πιθανή κατασκευή αιωλικών πάρκων στην περιοχή ποταμός Παναγίας Στάζουσας αποτελεί δυνητική απειλή για το είδος Μπούτεο Ρουφίνους που αναπαράγεται στην περιοχή. Η περιοχή Κάβο Κρέκο, πέραν των κοινών απειλών, έχει να αντιμετωπίσει ένα επιπλέον πρόβλημα. Καθώς είναι μια περιοχή με μεγάλη τουριστική κίνηση, ιδίως κατά τους θερινούς μήνες, η διαρκής μετακίνηση πεζών και οχημάτων μέσα στον οικότοπο προκαλεί οχληρία στα πουλιά και είναι μια σοβαρή απειλή για τη διατήρηση του πληθυσμού τους. Επιπλέον, η τυχόν κατασκευή γηπέδου γκολφ εντός της δασικής έκτασης στο Κάβο Κρέκο, καθώς και οι δεκάδες οικιστικές αναπτύξεις αποτελούν σοβαρή απειλή για τη διατήρηση των ειδών. Το έργο Life for Birds έχει προχωρήσει στην υλοποίηση συγκεκριμένων δράσεων για την αντιμετώπιση των απειλών που υφίστανται τα πουλιά στις περιοχές αυτές, όπως είναι η τοποθέτηση 200 τεχνητών φωλιών, η δημιουργία παραδοσιακών αγρών και ποτίστρων για να μπορούν τα πουλιά να βρίσκουν περισσότερη τροφή, νερό και χώρους φωλεοποίησης. Έχει προχωρήσει επίσης στην απομάκρυνση ξενικών φυτικών ειδών και την αντικατάστασή τους με είδη που υπήρχαν παλαιότερα στις περιοχές. Η εντατικοποίηση των περιπολιών στις περιοχές του έργου κατά την εποχή της αυξημένης λαφροθυρίας, ιδίως στην περίοδο μετανάστευσης, θα συμβάλλει αποτελεσματικά στη μείωση της λαθροθυρίας και της παράνομης παγίδευσης. Παράλληλα, μέσω της παρακολούθησης, έχει προχωρήσει σε μια εκτίμηση του πληθυσμού των επιλεγμένων ειδών στις υποαναφορά περιοχές. Η υπηρεσία θύρας στοχευμένα απελευθερώνει από θεραπευόμενα πουλιά των ειδών χαρακτηρισμούς στις περιοχές του έργου ως μέτρο ενίσχυσης του πληθυσμού των σημαντικών αυτών ειδών. Το έργο Life for Birds, βελτίωση των παιδινών δασικών οικοτόπων για τα πουλιά στην Κύπρο, μέσα από τις συγκεκριμένες δράσεις που έχει αναπτύξει στις τρεις περιοχές, στοχεύει στην προστασία της βιοποικιλότητας, τη βελτίωση του καθεστώτος διατήρησης των ειδών χαρακτηρισμού των περιοχών αυτών, την ευαισθητοποίηση του κοινού σε θέματα άγριων πτηνών, τη μείωση της λαθροθυρίας και της παράνομης παγίδευσης. Ο άνθρωπος μπορεί να συνυπάρξει με τη φύση, αρκεί οι ανθρώπινες δραστηριότητες στις συγκεκριμένες περιοχές να βρίσκονται σε αρμονία με το φυσικό περιβάλλον και να λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των πουλιών.